Αποτυχημένη ήταν και η τέταρτη δοκιμαστική πτήση του πυράβλου Starship της SpaceX του Elon Musk. Ο πύραυλος SN11 εκτοξεύθηκε από τη βάση Starbase στο νότιο Τέξας το μεσημέρι της Τρίτης και άρχισε να ανεβαίνει σε ύψος 10 χιλιόμετρων. Παρουσιάστηκαν όμως ορισμένα προβλήματα στη ζωντανή μετάδοση της δοκιμής και κατά την κάθοδο διακόπηκε. Κάτι σοβαρό συνέβη τη στιγμή της καθόδου. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε τι ήταν αφού εξετάσουμε τα συντρίμμια. Αργότερα σήμερα έγραψε στην ανάρτησή του στο Twitter ο ιδρυτής της SpaceX. Ο SN11 ήταν το 11ο πρωτότυπο του πυράβλου Starship, τον οποίο η εταιρεία SpaceX ελπίζει ότι κάποια μέρα θα καταφέρει να στείλει στη Σελήνη, τον Άρη και ακόμα μακρύτερα, πλήρως επανδρομένο. Ήταν το 4ο πρωτότυπο που επιχείρησε ματέως να επιστρέψει στη Γη και να προσγειωθεί καθέτος. Οι πύραυλοι SN8 και SN9 εκτοξεύθηκαν το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο αντίστοιχα, αλλά συνετρίβησαν και εξεράγησαν. Ενώ ο SN10 στις 3 Μαρτίου κατάφερε να προσγειωθεί, αλλά και αυτός εξεράγει λίγα λεπτά αργότερα. Παρά τις αποτυχίες, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η SpaceX συγκεντρώνει πολύτιμα δεδομένα που θα της επιτρέψουν να επιταχύνει την ανάπτυξη του διαστημικού της προγράμματος.